Τώρα πάμε σε κάτι διαφορετικό και θα πάμε στην συναυλία αγάπης των νέων μουσικών χωρίς σύνορα. Θα γίνει το Σάββατο. Θα συνδεθούμε μέσω Skype με την κυρία Κορτέσα Κεραμάρη, που είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων νέοι μουσικοί χωρίς σύνορα. Τι βλέπουμε. Γεια σας κυρία Κεραμάρη. Γεια σας κύριε Χατζημίση, τι κάνετε? Είμαστε καλά και εσείς βεβαίως φαντάζομαι σε πυρετό προετοιμασιών για τη συναυλία που θα γίνει το Σάββατο. Έτσι όπως το λέτε, σε πυρετό προετοιμασιών, σε ένα μεγάλο κάλεσμα του κόσμου για να συνεισφέρει στον φιλανθρωπικό μας σκοπό. Θέλω να πω ότι το Σάββατο στις 7.30 στο Θέατρο Αριστοτέλειων θα γίνει η συναυλία μας για τον Σύνδεσμο Φίλων του Αγίου Παντελεήμονα. Το εισιτήριο είναι μόνο 8 ευρώ, και αυτό γιατί θέλαμε να έχουμε μεγάλη συμμετοχή του κόσμου στη συναυλία αυτή, ώστε να γίνει πιο δημιουργικό το φιλανθρωπικό μας έργο. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στη σύνδεσή μας με την κυρία Κορτέσα Κεραμάρη, την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων νέοι μουσικοί χωρίς σύνορα. Μιλούσαμε βεβαίως για τη συναυλία που θα γίνει το Σάββατο των νέων μουσικών χωρίς σύνορα. Φιλανθρωπικού χαρακτήρα, όπως πάντα, κυρία Κεραμάρη. Έχετε πάντα τη δικιά σας ευαισθησία σε θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Έτσι είναι και σχεδόν όλες οι συναυλίες μας... Συγγνώμη, θα πάει ναι. Το τηλέφωνο. Σχεδόν όλες οι συναυλίες μας είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Μισό λεπτό. Έτσι και τώρα, για τον Σύνδεσμο Φίλων Αγίου Παντελεήμονα. Συγγνώμη, Ναι, ναι. Για το Σύνδεσμο Φίλων Αγίου Παντελεήμονα θα κάνουμε συναυλία το Σάββατο, 7.30 ώρα, στο Θέατρο Αριστοτέλειων. Το εισιτήριο είναι 8 ευρώ. Το βάλαμε 8 ευρώ για να μπορεί να έρθει πολλοί κόσμος να μας ακούσει, γιατί εκτός από το φιλανθρωπικό έργο θα περάσει και καλά. Ακριβώς. Και αυτός είναι ο σκοπός μας φυσικά. Έχουμε ένα ρεπερτόριο από περισσότερα από 25 τραγούδια. Mm-hmm. Επίσης θα έχουμε και ένα χορευτικό σύνολο που θα χορέψει ορισμένα από τα τραγούδια μας. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ναι. Και νομίζω ότι θα περάσουν καλά αυτοί που θα έρθουν. Νομίζω, είμαι σίγουρη, θα περάσουν καλά. Βεβαίως. Το ρεπερτόριο, τι τραγούδια περιλαμβάνει? Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει τα πάντα, από κλασικά μέχρι λαϊκά τραγούδια. Δηλαδή, ξεκινάμε από πολιτική κουζίνα, το βάλς του γάμου, μετά έχουμε χαρδιδάκι, έχουμε ένα αφιέρωμα στον Τσιτσάνι. Έχουμε εντωμεταξύ πιο μπροστά, γιατί με τη σειρά τα παίρνουμε, έχουμε την Κάρμεν της Μαρίας Κάλλας. Έχουμε δηλαδή πολλά. Έχουμε στο τέλος ένα ποτπουρί από τραγούδια της Θεσσαλονίκης. Έχουμε ένα διάφορο το ρεπερτόριό μας, δεν είναι... Και που καλύπτει βεβαίως πολλές προτιμήσεις. Έτσι, για να ικανοποιηθούν όλα τα γούστα. Όλα τα γούστα θα ικανοποιηθούν. Να πω εγώ ότι χορηγός επικοινωνίας είναι η Ίδιον τηλεόραση. Βεβαίως, και θα έχουμε την ευκαιρία να την παρακολουθήσουμε την συναυλία αυτή. Κύριε Κεραμάρη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Να δώσουμε ραντεβού το Σάββατο για την μεγάλη αυτή συναυλία. Το Σάββατο για τη μεγάλη συναυλία και θέλω να πω κάτι. Θέλω να καλέσω παιδιά να έρθουν στην ορχήστρα μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 20 μέλη. Θέλουμε όμως και άλλα παιδιά. Θέλουμε να μεγαλώσει η παρέα μας, να μεγαλώσει η οικογένειά μας. Άλλωστε περνάνε τόσο ωραία τα παιδιά μας που είναι για αυτά μία διασκέδαση. Οι πρόβες δηλαδή είναι αναψυχή για αυτά. Είναι μία ξεκούραση από τα μαθήματα και από όλες τις άλλες δραστηριότητες. Επίσης θέλω να δώσω ένα ραντεβού με τον κόσμο το Σάββατο, να το γεμίσουμε το Αριστοτέλειον για να επιτευχθεί και ο δικός μας ο στόχος. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.